Σεβασμιώτατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Προεδρήμαρχε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι θεσμών και αρχών, εκλεκτήκους και κλειδί. Σήμερα, το κέντρο UNESCO του Ιωνίου διοργανώνει εκδήλωση διαλόγου με την ιστορία, αφιερωμένη στην επέτειο της δολοφονίας του Καποδίστρια με θέμα «Ο Ιωάννης Καποδίστριας απέναντι στην αγγλική αποικιοποίηση των Ιωνίων νήσων και το χρέος αποκατάστασης της ιστορίας της Ένωσης εν ώψη των 150 χρόνων από αυτήν». Ο θεσμός αυτός πια, γιατί είναι θεσμός αφού 9 χρόνια λειτουργεί, δηλαδή ο διάλογος με την ιστορία και η μέρα μνήμης και τιμής των Ιωάννη Καποδίστρια, συμπλήρωσε 9 χρόνια ζωής. Μέχρι τώρα, το θεσμό αυτό τον στηρίζουν και ελπίζουμε να συνεχίσουν να το στηρίζουν οι τοπικοί θεσμοί, η Εκκλησία, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο, όλοι οι επιστημονικοί σύλλογοι του τόπου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Παιδείας, η Ένωση Γονέων, αλλά και με μεγάλο ζήλο τον στηρίζουν και τα τοπικά ΜΜΕ και συνεχίζουν να το στηρίζουν όπως είπα. Ο θεσμός αυτός οφείλει πολλά στον φίλο από τους αγώνες μας στα χρητικά χρόνια Γιώργο Σερβάν και εσκλάβουμε, συγγνώμη. Μετά τον άγνωστο Καποδίστρια που είχα και την τιμή να προλογίσω, αλλά και την άμυνα της Λευκάδας και την πρόβα Τζενελά του 1821, μας έδωσε και πολλά άλλα έργα του, όπως στη ρήξη του Φόσκου Λουκάβου και επίσης και ανίχνευση ιδεολογικής και πολιτικής ταυτότητας του Ιωάννου Καποδίστρια, μελέτες που τέθηκαν στο συνέδριο του Διεθνές του Λίγα για τον Καποδίστρια, επίσης άλλες μελέτες, και εγώ ελπίζω ότι ο πρόεδρος της τοπικής UNESCO θα δώσει και άλλα έργα για τον Ιωάννη Καποδίστρια, γιατί τα χρειαζόμαστε εμείς, τα χρειάζεται ο τόπος. Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή που μου δόθηκε η ευκαιρία από τους διοργανωτές της εκδήλωσης να συντονίσω τη σημερινή συζήτηση που βοηθά στην αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Το θέμα θα αναπτύξει ο κύριος Γιώργος Κλαβούνος, πρόεδρος του κέντρου UNESCO Ιωνίου. Την εισήγηση να σχολιάσουν ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θεμιστοκλής Μουτσιανός και ο έμπειτος δημοσιογράφος Θεός Νομάρχης Κερκύρας κ. Στέφανος Κουλημένος. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν καλλιτεχνικά η κυρία Ναταλία Καποδίστρια και η κύριοι Παντελής Κοντός και Σπύρος Εσμίδης. Θα ακολουθήσει δημιουργικός διάλογος, στον οποίο ελπίζουμε στη συμμετοχή σας. Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσω να υπενθυμίσω συνοπτικά ορισμένα γεγονότα που συνδέονται με το θέμα της σημερινής εισήγησης και συζήτησης. Ο Καποδίστριας, ευφυής και έμπειρος διπλωμάτης, ορθώς επίστευε ότι η επίλυση του εργασιακού ζητήματος θα επέτρεπε να προωθηθεί το μείζον θέμα που ήταν η απελευθέρωση της Ελλάδας, που αποτελούσε και τον πρωταρχικό σκοπό της ζωής του. Το Μάρτιο του 1800 υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολεως, με την οποία ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος μετά την άνοιξη, με την ονομασία Πολιτεία των 7 Ηνωμένων Νήσων, και εγκρίθηκε το πρώτο σύνταγμα, γνωστό ως Βυζαντινό. Στις 5 Νοεμβρίου 1815 υπογράφηκε στο Παρίσι η Συνθήκη για τα Ιόνια νησιά. Με τη συνθήκη αυτή τα 7 νησιά αποτελούν νέο κράτος, ελεύθερο και ανεξάρτητο, με την επωνυμία Ηνωμένη Πολιτεία των Ιωνίων Νήσων, υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Θεμελιώδη στοιχεία της συνθήκης αποτελούσαν η αναγνώριση του δικαιώματος στα νησιά να εφαρμόσουν ελεύθερη συνταγματική διακυβέρνηση και το προνόμιο της εκλεγόμενης νομοθετικής συνέλευσης των νησιών να παρασκευάσει το νέο συνταγματικό χάρτη, άρθρο 4. Επίσης προβλέπεται το κράτος αυτό
να έχει δική του σημαία και δικό του στρατό, άρθρα 4 και 6. Μετά την υπογραφή της συνθήκης, η Μεγάλη Βρετανία έστειλε διοικητή αρμοστή στα Επτάλησσα τον στρατηγό Τόμας Μίλτον, άνθρωπο με μακρά θητεία στις αγγλικές αποικίες, Ινδία και Ιράνη, Άγιο Δομήνικο. Παρά τις αρχικές κινήσεις εντυπωσιασμού, οι απολυταρχικές και δεσποτικές ενέργειές του φαλέρωσαν τους βαθύτερους στόχους του και τις αληθινές προθέσεις του. Να αφαιρέσει από το ενιαίο, ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος των Ιωνίων Νήσων το στοιχείο της ασκήσεως εξουσίας εξιδίου δικαίου και να το μετατρέψει σε αγγλική αποικία. Η αντικατάσταση από το μέτρο των αιρετών μελών της νομοθετικής συνέλευσης με δοτούς συνεργάτες του, παρά τη συνθήκη, και στη συνέχεια η χωρίς συζήτηση επιβολή του καταστατικού χάρτη του 1817, όπου παραβιζιόταν το πνεύμα της συνθήκης του 1815, εξόρμησε τον πεποδιστή. Με τη διπλωματική ευφυή δυνότητα που διέθετε και τη δυναμική που τον διέκρινε, κινήθηκε άμεσα. Άρχισε με υποβλήματα. Συνέχισε με ταξίδι στο Λονδίνο, όπου ο ίδιος στην κυβέρνηση και ειδικότερα στον Υπουργό για τα Ιόνια νησιά και για αποικίες Κόμι Βαθούστ, κατήγγειλε τις παραβιάσεις του Μέτταρντ και επίσης κατήγγειλε τη συγκέντρωση από τους διακριτικούς κάθε εξουσίας, ακόμη και της απονομής δικαιοσύνης. Μάλιστα, στο διάβημά του κατηγόρησε τη Βρετανική διοίκηση για διαφθορά, οικονομικές φαυλότητες και προνομιακή μεταχείριση των ημετέρων, επισημένοντας ότι ο λαός των νησιών κατεπιεζόταν με τρόπο που σύντομα θα οδηγείται σε ακραίες λύσεις, όπως και έγινε. Παρά κάποιες αντιδράσεις της αγγλικής κυβέρνησης, η Μεγάλη Βρετανία δεν απομάκρυνε το Μέτταρντ. Δεν έκανε τη χάρη στον Καποδίστρια, όπως ζήτησε ο ίδιος. Βέβαια, στη συνέχεια, η θέση και οι προβλέψεις του Καποδίστρια σχετικά με την αποικιοποίηση των Ιωνίων Νήσων και τη χρησιμοποίησή τους για την επίτευξη ευρύτερων πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, επιβεβαιώθησαν πλήρως. Μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ο βασιλιάς Όθων, παρά την αυταρχική διοίκηση που επέβαλε, υιοθέτησε στην πράξη την εθνική ιδεολογία για απελευθέρωση των αλήτρων των Ελλήνων. Οι Άγγλοι δυσαρεστημένοι κινήθηκαν για την αντικατάστασή του, με κάποιον που θα είναι συνεργάσιμος και θα δείχνει κατανόηση και ανοχή για την βρετανική πολιτική και θα διατηρήσει την ειρήνη στην περιοχή, μη φύγοντας την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία μετά τον πόλεμο της Κρυμαίας κρατούσε μακριά από το χώρο των συμφερόντων της Μεγάλης Βρετανίας στην Ρωσία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τύχη της Επτανήσου είχε προετών πρόφαση μια και πλην των φρουρίων της Κέρκυρας δεν υπήρχε στρατιωτικό ή οικονομικό ενδιαφέρον της Μεγάλης Βρετανίας για τα νησιά. Είχε τη Μάλτα τότε και πολύ σύντομα, όπως ξέρουμε, με συμφωνία η οποία είχε προδιαγραφεί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, απέκτησε και την Κύπρο. Έτσι, για τη Μεγάλη Βρετανία δεν υπήρχε λόγος, αφού βέβαια θα επέβαλε τους όρους της, να αντιστέκεται στο αίτημα για ένωση των Επτανησίων ριζοσπαστών και μετακινηστών, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα και την αρχή των εθνικοτήτων, την οποία διακήρυξε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας λόγος Τζον Κρούσε και είχε δεχθεί ήδη για την Ιταλία. Πράγμα που την εξέφερε. Αποφασίστηκε λοιπόν η παραχώρηση Επτανήσου στη μητέρα πατρίδα, όχι ανεφόρων όπως ζητούσαν οι ριζοσπάστες και γενικότερα ο πλησιακός λαός, αλλά κάτω από εξαιρετικά επαρθείς όρους. Όμως, κύριος εισηγητής, ο Γιώργος Σκλαβούνος θα μας φωτίσει περισσότερο για τις λεπτομέρειες, αντιδράσεις και κυρίως για όσα έγιναν την εποχή εκείνη και για το ρόλο του Καποδίστρια σε όλα αυτά τα δευτερόλεπτα.